σήμερα έχει η avant-première, να το πω έτσι, μία νέα κίνηση. Αριστερή πρωτοβουλία, λέει, διαλόγου και δράσης. Έναν ανοιχτό διάλογο με τη συμμετοχή οργανώσεων της ριζοσπαστικής και ανατρεπτικής αριστεράς και ανένταχτων αγωνιστών και αγωνιστριών. Μωρέ, μπας και μύρισαν εκλογές. Κύριε Λαπαβίτσα, καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Σαχίνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εύλογο το ερώτημά μου όμως. Δεν ξέρω αν μύρισαν εκλογές. Θα το συζητήσουμε αυτό. Πάντως, εμείς δεν κάνουμε εκλογική κίνηση. Σας το λέω από την πρώτη ώρα. Αλλά τέλος πάντων, ρωτήστε με το κουβεντιά σου. Εγώ θέλω να το ρωτήσω. Διότι παρακολουθώ ότι ενώ ο ένας μετά τον άλλον πολιτικοί σχηματισμοί λένε διάφορους άλλους λόγους, στο τέλος όλοι αφήνουν μία χαραμάδα για το ενδεχόμενο πρόγραμμα εκλογών. Και λέω εγώ, μήπως αποφασίσατε υπέραν της γνωστής αριστεράς να συνενωθείτε εν ώψη επερχόμενων εκλογών, ή είναι κάτι βαθύτερο? Είναι πολύ φυσιολογικό το ερώτημά σας, γι' αυτό και με έναν τρόπο προσπάθησα να το προκαταλάβω, δεν το καταλαβαίνετε, αλλά είναι πολύ βαθύτερο από αυτό. Εάν ήταν μια απλή εκλογική συγκόλληση, μια εκτίμηση ότι έχουμε εκλογές και κοίταξε να δεις, θα βρεθούμε όλοι μαζί για να πάρουμε καμιά ψήφο και να μπούμε στη Βουλή κτλ. Αν ήταν απλώς αυτό, εμένα δεν με ενδιαφέρει καθόλου, να το ξέρετε. Καθόλου δηλαδή. Δεν είναι κάτι το οποίο θα ήταν ευκαιριακό, το έχουμε δει πολλές φορές και έχει αποτύχει. Mm. Και η αποτυχία του είναι βαθύτερη τα τελευταία χρόνια. Τη ζούμε, τη βιώνουμε από γύρω μας στον πολιτικό χώρο. Τέτοιο κάθισμα της πολιτικής, εγώ δεν θυμάμαι. Είναι λοιπόν πολύ βαθύτερο αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε, μακροχρόνιο, με προοπτική, με φιλοδοξία και με, τέλος πάντων, ιδέες για τη χώρα. Αυτό θέλουμε να κάνουμε, κάτι που να έχει ποδιά, να συνεχίσει και να δώσει μια, τέλος πάντων, καινούργια προοπτική στα πράγματα. Το αμέσως επόμενο λογικό ερώτημα, για να προχωρήσουμε μετά στο πώς βλέπετε εσείς τα πράγματα ως μια προσπάθεια μιας νέας κίνησης, είναι το εξής. Χρονικά η χώρα, η Ευρώπη, ο πλανήτης όλος βρίσκεται σε μια κατάσταση συναγερμού με τη μεγάλη υγειονομική κρίση, την πανδημία, τον ιό. Θα έλεγε κανείς, είναι αυτή τη στιγμή, θα το πω ευθέως, είναι εποχή για δημιουργία κινήσεων πολιτικών, όταν η ανθρωπότητα, με βάση αυτά που ακούμε, βρίσκεται μπροστά σε μια κατάσταση την οποία ακόμη δεν μπορεί να χουλαντρήσει ούτε επιστημονικά? Τώρα ακριβώς είναι η στιγμή για καινούργια προσπάθεια που θα προκύψει μέσα από διάλογο και δράση. Τώρα ακριβώς είναι η στιγμή. Για μας η πανδημία ήταν χαρακτηριστικό χρονική στιγμή που επιβάλλει την αλλαγή. Είδαμε πώς την χειρίστηκε η κυβέρνηση. Είδαμε τι έγινε στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Είδαμε ότι τα πράγματα δεν πήγαν καλά για τα λαϊκά και εργατικά στρώματα, και από πλευράς εμβολιασμού, από πλευράς υγειονομικής δηλαδή, αλλά και από πλευράς οικονομικής. Φάνηκε ότι τα πράγματα είναι βαθιά άρρωστα στη χώρα μας και γενικότερα. Μην κοιτάτε τώρα τι λένε τα ΜΜΕ και τα λοιπά, τα οποία τα ξέρετε καλύτερα από μένα, και την εικόνα που παρουσιάζεται είναι μια εικόνα της Ελλάδας η οποία τη ζουν οι κυβερνώντες, από ό,τι φαίνεται, σε ένα πολύ στενό και μικρό κύκλο μεταξύ τους. Αυτό που βιώνει η χώρα δεν είναι αυτό το πράγμα καθόλου. Και ακριβώς στη στιγμή αυτή, λοιπόν, μέσα στην πανδημία και κοιτώντας τις λαϊκές αντιδράσεις, τη δυσπιστία του κόσμου προς αυτά που εξαγγέλλονται από τα πάνω, την ανησυχία που υπάρχει, την αποστροφή προς την πολιτική εμποδής, είπαμε ότι αυτή είναι η στιγμή για να πούμε ότι κοιτάξτε, ότι υπάρχει κι άλλος τρόπος. Αλλά θα τον βρούμε μαζί τον νέο αυτό τρόπο. Mm. Δεν βγάλαμε εμείς τη σημαία και είπαμε, κοιτάξτε, ελάτε σε εμάς. Δεν κάνουμε αυτό. Είπαμε ότι καταλαβαίνουμε πόσο βαθιά είναι η αμφισβήτηση που υπάρχει για όλα τα πολιτικά πράγματα και ανοίγουμε το διάλογο σε μια τοπική προοπτική φυσικά. Ανοίγουμε το διάλογο γιατί μας ενδιαφέρει η πολιτική λύση για αυτά που απασχολούν τη χώρα. Άρα, κύριε Λαπαβίτσα, δικαιωμένα εικάσω ότι δεν σας καλύπτει ούτε ο αντιπολιτευτικός λόγος που αρθρώνεται στην Ελλάδα, αφού η κίνησή σας αναφέρεται στην Ελλάδα. Σωστά? Βεβαίως, αν και έχουμε ήδη από την πρώτη στιγμή ανοίξει διάλογο και με ευρωπαϊκές δυνάμεις, γιατί αυτό που επιχειρούμε δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά βεβαίως η κίνησή μας έχει πρώτη στόχευση στην Ελλάδα και βεβαίως δεν μας καλύπτει καθόλου αντιπολιτευτικός λόγος. Όλος ο πολιτικός λόγος δεν μας καλύπτει. Είναι, εγώ προσωπικά, αλλά και όσοι εμπλεκόμαστε στην προσπάθεια αυτή, βρίσκουμε
την πολιτική σκηνή στην Ελλάδα τη στιγμή αυτή καταθλιπτική. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Δηλαδή, δεν ξέρω, δυσκολεύομαι να βρω λόγια να το περιγράψω. Μετά από 10 χρόνια κρίσης, τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα είναι σαν να μην έχουν αλλάξει. Τα ίδια λόγια, οι ίδιες κουβέντες, η ίδια νοοτροπία, οι ίδιες κινήσεις. Και πάνω στην κορυφή, ένα συνεχές, μια έκρηξη αισιοδοξίας η οποία δεν πατάει πουθενά. Ότι όλα θα πάνε καλύτερα, όλα θα γίνουν καλύτερα, όλα βαθίζουν σωστά, η Ελλάδα αλλάζει. Και τα βλέπουν τώρα όλα αυτά και πώς τα καταλαβαίνουν και πώς αντιλαμβάνουν τι ζει ο περισσότερος κόσμος. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία φυσικά. Κατά τη γνώμη σας, τι είναι αυτό που χρειάζεται σήμερα να ακουστεί, να μπει στη βάσανο του διαλόγου, του προβληματισμού και των αποφάσεων? Τι είναι αυτό που καθορίζει, αν θέλετε, επιτάχυνα ακόμη και αυτή η κατάσταση πανδημίας σε παγκόσμιο, ευρωπαϊκό και φυσικά εσωτερικό επίπεδο? Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κουβεντιάσουμε αμέσως είναι το πώς θα χειριστούμε το υπόλοιπο διάστημα της υγειονομικής κρίσης. Γιατί δεν τελείωσε η υγειονομική κρίση. Έρχεται και νέα μετάλλαξη, θα είναι στην Ελλάδα πολύ σύντομα. Το άνοιγμα του τουρισμού οπωσδήποτε στη Βρετανία οπωσδήποτε θα φέρει και άλλο κύμα μετάλλαξη ΔΕΛΤΑ. Τα εργατικά και λαϊκά στρώματα, κυρίως εκεί τα φτωχά στρώματα, δεν εμβολιάζονται, αρνούνται να εμβολιαστούν. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη να συζητηθεί σοβαρά γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί υπάρχει δυσπιστία, με ποιο τρόπο μπορεί να αντιμετωπιστεί, ποιος είναι ο πιο πρόσφορος τρόπος για να προχωρήσει η χώρα μας σε αυτό το επόμενο διάστημα άμεσα. Αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε να το κουβεντιάσουμε με ανοιχτό τρόπο, χωρίς προκαταλήψεις και χωρίς αυτά τα εμπολείς που βγαίνουν από τον τύπο απάνω, ότι μόνο οι μορφωμένοι και οι έξυπνοι και οι καλοί και οι σωστοί εμβολιάζονται, οι υπόλοιποι που δεν εμβολιάζονται είναι δύσπιστοι προς αυτό, είναι ανόητοι, είναι αγράμματοι, είναι αμόρφωτοι και όλα τα συναφή. Είναι πολύ βαθύτερο αυτό που σημαίνει και έχει να κάνει με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκε η πανδημία από την πρώτη ώρα στην χώρα μας. Αυτό λοιπόν το πρώτο. Το δεύτερο που θέλουμε να κουβεντιάσουμε φυσικά είναι πέρα από αυτό, είναι οι κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές επιπτώσεις αυτού του πράγματος που στη χώρα μας συνδέονταν με 10 χρόνια κρίσης. Η χώρα μας χτυπήθηκε από την πανδημία, όπως καλά γνωρίζετε, μετά από 10 χρόνια κρίσης. Εδώ έχουμε μια οικονομία που δεν πάει πουθενά. Λιμνάζει. Δηλαδή, επιβιώνει η χώρα, τα καταφέρνει, ζούμε, δεν πεθαίνουμε στην πείνα, αλλά είναι εμφανές ότι δεν πηγαίνουμε πουθενά. Και τα υπόλοιπα ότι έρχεται βροχή δισεκατομμυρίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ότι όπου να είναι θα εκτιναχθούμε, τα ελαττήρια, οι εκτινάξεις και όλα αυτά τα οποία πηγάζουν από την κορυφή, αυτά είναι αβάσιμα πράγματα. Αβάσιμα πράγματα τα οποία τα βιώνουν οι περισσότεροι και ιδίως η νεολαία, η οποία με την πρώτη ευκαιρία θέλει να φύγει. Γιατί καταλαβαίνει ότι δεν υπάρχει προοπτική. Το βλέπει, το ζει. Αυτό λοιπόν είναι το δεύτερο που θα κουβεντιάσουμε οπωσδήποτε, για να κατατεθούν σοβαρές προτάσεις για το πώς μπορούμε να πάμε μπροστά ως χώρα, ξεφεύγοντας από αυτά που συμβαίνουν σήμερα. Το άλλο φυσικά είναι ευρύτερα ζητήματα, το περιβάλλον, το οποίο αγγίζει την νεολαία, ειδικά βαθύτατα, αλλά και όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Δεν συμβαίνουν πράγματα και θάματα στη χώρα μας για το περιβάλλον, τα οποία δημιουργούν λαϊκή αντίδραση. Πάρτε τις ανεμογεννήτριες, για παράδειγμα. Ή άλλοι τέτοιοι τρόποι για δημιουργία υποτιθέμενης πράσινης ενέργειας. Είναι αυτό που χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή? Αυτό πρέπει να γίνει στη χώρα μας? Αυτή είναι η καταλληλότερη κίνηση στο οικονομικό και κοινωνικό και περιβαλλοντολογικό τοπίο? Δεν είμαστε σίγουροι. Εμείς θέλουμε να το κουβεντιάσουμε και θέλουμε να το δούμε ανοιχτά. Αλλά και άλλα θέματα τα οποία και είναι επίσης σήμερα, τα δημοκρατικά δικαιώματα, τα έμφυλα ζητήματα, για μας αυτά είναι πρώτης γραμμής θέματα, τα οποία απασχολούν, σας επαναλαμβάνω, τους νέους ανθρώπους και όλους όσοι είναι δύσπιστοι προς την πολιτική σήμερα. Αυτά θα θέσουμε στο προσκήνιο. Κύριε Λαπαβίτσα, λέγεται παγκοσμίως, όχι μόνο για την Ελλάδα ή την Ευρώπη, παγκοσμίως, ότι σε αυτή την περίοδο, εσείς καλά υπενθυμίζετε ότι η χώρα μας δεν έρχεται από ένα ανέφελο παρελθόν, όμως λέγεται ότι παγκοσμίως σε αυτή τη στιγμή, τον 1,5-17 αυτούς μήνες από την πανδημία, πολύ λίγοι κέρδισαν. Γενικότερα οι οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες διευρύθηκαν. Αυτό δημιουργεί ένα εκρηκτικό από τη μια σημείο. Από την άλλη, έχεις μία ραγδαία ανάπτυξη αυτού που ονομάζεται πια τέταρτη τεχνολογική επανάσταση.
στην οποία όμως η παραγωγική διαδικασία αλλάζει εκβάθρων. Αλλάζει ακόμη και ο ρόλος ενός εργαζόμενου στη θέση και στην κατανομή της εργασίας. Αυτά δεν είναι παιδεία που πρέπει επιτέλους να ανοίξουν, να συζητιούνται και στην Ελλάδα? Σαφέστατα. Και όταν σας λέω ότι πρέπει να συζητήσουμε τα θέματα της οικονομικής πολιτικής, το δεύτερο θέμα που έδειξα μετά την πανδημία, αναφέρομαι και σε αυτά φυσικά. Η χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι με έναν τρόπο μπλοκαρισμένη στον οικονομικό πεδίο. Μπροστά της έχει χρόνια πολύ χαμηλής ανάπτυξης. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μην ακούτε τι λέει ο ένας και ο άλλος, θα εκτεναχθούμε και θα κάνουμε. Μέσα σε αυτό και ευρύτερα υπάρχει και η αλλαγή της τεχνολογίας, αλλά επίσης και η έκρηξη η χρηματοπιστωτική, την οποία βιώσαμε την τελευταία χρονιά για να αντιμετωπιστεί η κρίση. Αυτό έχει κόστος. Μην νομίζετε. Αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια στιγμή η οποία φαίνεται να είναι στιγμή ευημερίας, ακριβώς διότι οι μεγάλες τράπεζες παγκοσμίως, κεντρικές, δημιουργούν χρήμα άφθονο. Είναι, ξέρετε, σαν κάποτε τα παλιά χρόνια, όταν θέλανε να πουλήσουν άλογα τα οποία ήταν γερασμένα στις μεγάλες αγορές της εποχής, τους δίνανε, θα το πάραν τα άλογα και φαίνονταν σαν να ήταν μικρά. Αυτό γίνεται και τώρα στην παγκόσμια αγορά. Έχουν ανοίξει τους κουρνούς οι μεγάλες κεντρικές τράπεζες και φαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν καλά. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι καθόλου έτσι. Και θα φανεί και στη χώρα μας αυτό. Όταν σταματήσει η περίοδος των χαμηλών επιτοκίων και της άφθονης δημιουργίας χρήματος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και αλλού. Τότε θα φανεί ότι υπάρχει αδιέξοδο. Αδιέξοδο και μεγάλο αδιέξοδο που έχει να κάνει και με την τεχνολογία στην οποία αναφέρεστε. Στη χώρα μας δε, τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα, διότι για να μπει σε αυτόν τον τομέα θέλει επενδύσεις, θέλει στόχευση, θέλει κράτος που το καταλαβαίνει, θέλει συνδυασμό ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Πού είναι όλα αυτά τα πράγματα? Πώς θα γίνουν με τις κουβέντες της κυβέρνησης? Εδώ λοιπόν εμείς θέλουμε να ρίξουμε ακριβώς αυτή την κουβέντα. Πώς θα μπει η Ελλάδα στη νέα εποχή? Μια οικονομία η οποία έχει πολύ μεγάλο ποσοστό μικρομεσαίων επιχειρήσεων, οι οποίες συντηλίμονται ακόμα και σήμερα. Δεν υπάρχει προοπτική για αυτές. Πώς θα γίνει όλο αυτό? Με ποιο τρόπο? Με ποιους μηχανισμούς? Με ποια οικονομικά εργαλεία? Μέσα στο πλαίσιο φυσικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όσα αυτά επιτάσσει. Πάρτε για παράδειγμα το σχέδιο Πισαρίδη, για το οποίο τόσο ακούγονται. Τόσο ακούγονται και για την αίτηση που έκανε η χώρα μας για τα λεφτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βασισμένη στο σχέδιο Πισαρίδη. Τα λεφτά αυτά που θα έρθουν, όσα έρθουν, δεν θα είναι η βροχή, αλλά όσα έρθουν, θα πάνε κυρίως στις ψηφιοποίησεις του κράτους, όπως ξέρουμε, και στην πράσινη ανάπτυξη αυτή που σας είπα ότι δημιουργεί προβλήματα. Είστε σίγουρος ότι αυτό χρειάζεται η χώρα μας σήμερα? Το έχει μετρήσει κανείς? Έχει δείξει κανείς ότι για την Ελλάδα τα πρώτα πεδία τη στιγμή αυτή, στα οποία πρέπει να δώσει την προσοχή της, εκεί που πρέπει να πέσει το βάρος για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να δίνει παραγωγικότητα, να πάμε μπροστά, είναι η πράσινη ανάπτυξη και η ψηφιοποίηση του κράτους? Αυτά τα λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί τι βολεύει, γιατί θα κάνει εξαγωγές στα πεδία αυτά. Η χώρα μας δεν είναι απαραίτητο να χρειάζεται αυτά και μάλιστα οι δικές μας έρευνες δείχνουν ότι δεν είναι έτσι. Δεν είναι αυτά τα πεδία που θα δημιουργήσουν τις μεγαλύτερες. Ποια είναι τα πεδία, αν θέλετε επιγραμματικά, κύριε Λαπαβίτσα, επιγραμματικά, ποια είναι κατά τη γνώμη σας τα πεδία αυτά που θα τα βάλετε και σε μια συζήτηση στο διάλογο που ανοίγει από σήμερα το βράδυ? Ποια είναι τα πεδία που κατά τη γνώμη σας η χώρα θα μπορούσε να δημιουργήσει θέσεις εργασίας? Οι δικές μας έρευνες δείχνουν ότι δυστυχώς στη χώρα μας, όπου η ανάπτυξη ήταν στρεβλή για πολλά χρόνια, οι θέσεις εργασίας δημιουργούνται κυρίως. Οι τομείς που δημιουργούν θέσεις εργασίας και μπορούν να κρατήσουν την νεολαία με σχετικά ψηλά μεροκάματα είναι στον χώρο των υπηρεσιών και σε περιορισμένους τομείς της μεταποίησης. Αυτό δείχνουν οι δικές μας δουλειές. Αυτές έχουν το ψηλότερο πολλαπλασιαστεί για την απασχόληση. Το πρόβλημα της χώρας μας είναι ότι ρίχνοντας το βάρος εκεί δεν δημιουργεί μακροχρόνια προοπτική ανάπτυξη. Μας έχουν μπλοκάρει δηλαδή οι πολιτικές που ακολουθήθηκαν τελευταία χρόνια. Παρ' όλα αυτά, μια κυβέρνηση που είναι σοβαρή για τη χώρα θα ρίξει το βάρος εκεί για 1-2 χρόνια για να απορροφηθεί η ενεργεία, για να ανοίξει το μάτι του κόσμου, με άλλα λόγια. Και κάνοντας αυτό, τότε θα δώσει και έμφαση
στους νέους τομείς που ανεβάζουν την παραγωγικότητα μακροχρόνια. Στους νέους αυτούς τομείς, όπως είπαμε προηγουμένως, στις νέες τεχνολογίες και ούτω καθεξής. Δεν μπορεί να ξεκινάει το δεύτερο όμως. Δεν γίνεται αυτό. Γιατί ρίχνοντας το βάρος στην πράσινη ανάπτυξη και στην ψηφιοποίηση, δεν θα δημιουργηθούν τις θέσεις εργασίας. Δεν θα μπει η χώρα σε αυτό που στη διαδικασία πρέπει να μπει. Στη βάση των εργασιών που έχουμε κάνει. Είναι λάθος η κατεύθυνση αυτή. Είναι κατεύθυνση που πηγάζει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πηγάζει από τις ανάγκες της χώρας. Δεν είμαστε κατά φυσικά της προστασίας του περιβάλλοντος, δεν είμαστε κατά της πράσινης ανάπτυξης, ίσα ίσα υπέρ είμαστε. Αλλά αυτά πρέπει να γίνονται με αντίληψη της οικονομίας που έχει στα χέρια σου και των προβλημάτων που αντιμετωπίζει 10 χρόνια αργότερα. Ελπίζω να είμαι ξεκάθαρος αυτό που σας λέω. Προφανώς ανοίγεται και μία σκέψη προβληματισμού και διαλόγου. Λένε εδώ ακροατές, γιατί είχε ενδιαφέρον. Σήμερα, από ό,τι διαβάζουμε, κάνετε την πρώτη κίνηση, ανοίγετε στην ουσία αυτή την προσπάθεια. Το ερώτημα είναι, μήπως είναι μία προσπάθεια εν ώψη της απλής αναλογικής, ούτως ώστε να βρεθούν σχηματισμοί που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα συμμαχήσουν μετεκλογικά με μεγάλους πολιτικούς σχηματισμούς, πιο συγγενείς, βλέπε για παράδειγμα ΣΥΡΙΖΑ, γιατί όχι και ΚΙΝΑΛ ή με το Βαρουφάκι. Τώρα καλά, αυτά είναι αναλύσεις. Ρωτάνε όμως οι ακροατές και πρέπει... Σε μια εκλογική λογική, σας είπα, εμείς δεν έχουμε αυτό το πράγμα στο μυαλό μας. Εμείς ξεκινήσαμε γιατί θέλουμε να προσφέρουμε κάτι καινούριο ως χώρο ιδεών και δράσεις παράλληλα. Όχι μόνο ιδέες, αλλά και δράσεις παράλληλα. Δεν σκεφτόμαστε τις εκλογές. Εάν θα προκύψουν, φυσικά θα τον αντιμετωπίσουμε. Όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Εάν θα προκύψουν, να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά δεν είναι οι εκλογές η στόχευσή μας και δεν είναι σίγουρα κάποιος υπολογισμός αυτού του τύπου που αναφέρατε. Εξάλλου, εμείς δεν φτιάξαμε κόμμα. Mm. Φτιάχνουμε χώρο διαλόγου. Τα κόμματα, ξέρετε, την πλευρά την οποία το προσεγγίζουμε εμείς, δεν φτιάχνονται επειδή ο ΤΑΔΕ θα βάλει τη σημαία και θα πει ελάτε. Εμείς πιστεύουμε ότι τα κόμματα πρέπει να εκφράζουν κοινωνικές δυνάμεις, να υπάρχει κοινωνική γύρωση, να εκφράζεται κόσμος μέσα από τα κόμματα, να φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει στον πολιτικό χώρο, το οποίο αντανακλάται και στον κοινωνικό χώρο. Να είναι δηλαδή κόμματα που θα έχουν πόδια, όχι απλώς σημαίες ή τέλος πάντων τίτλοι. Γι' αυτό και δεν ξεκινάμε, δεν υπάρχει τέτοια διάθεση αυτή τη στιγμή να φτιάξουμε κόμμα. Θέλουμε χώρο διαλόγου και δράσης. Πιστεύουμε ότι μέσα από αυτό θα ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ανάκτηση της εμπιστοσύνης. Γιατί ξέρετε, το είπα και την πρώτη ώρα, δεν υπάρχει εμπιστοσύνη πια προς την πολιτική γενικότερα και προς την αριστερά ειδικότερα. Και δεν υπάρχει αυτό διότι τα χρόνια που πέρασαν ήταν πολύ πικρά για τον ελληνικό λαό. Ο ελληνικός λαός πίστεψε, ψήφισε, εμπιστεύτηκε και απογοητεύτηκε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επανήλθε ένα πλέγμα πολιτικών. Ή τέλος πάντων συνέχισε ένα πλέγμα πολιτικών, το οποίο ελάχιστα πράγματα έχει να πει στη χώρα σήμερα. Τους παρακολουθώ και τους βλέπω και είναι τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή, περάσαμε από το μάτι της βελόνας τα τελευταία 10 χρόνια. Και αυτό που βγήκε και μας περιτριγυρίζει είναι πάνω κάτω το ίδιο με αυτό που αφήσαμε πίσω μας. Δηλαδή, απίστευτο πράγμα. Εμείς λοιπόν θέλουμε να δώσουμε ένα νέο τόνο. Είναι φιλόδοξο αυτό που κάνουμε, να ξέρετε. Και έχουν έρθει πολλές δυνάμεις. Άνθρωποι τους οποίους δύσκολα θα πείσει κανείς να μπουν σε διαδικασία διαλόγου. Αξιόλογοι άνθρωποι από το χώρο της αριστεράς, γιατί έχει πολύ περισσότερο κόσμο η αριστερά ιστορικά από αυτό που βγαίνει μπροστά. Αλλά και όχι μόνο της αριστεράς. Ανένταχτοι άνθρωποι, οι οποίοι είχαν πάει στο σπίτι τους και δεν θέλανε άλλο, γιατί είχαν απογοητευτεί. Άνθρωποι με δεξιότητες και γνώση του πεδίου τους. Άνθρωποι που είναι καλοί στη δουλειά τους. Οι οποίοι δεν είναι μόνο δηλαδή άνθρωποι της πολιτικής ζωής. Έχουμε τέτοιο κόσμο κοντά μας και θέλουμε πολύ περισσότερο από αυτόν τον κόσμο. Θέλουμε δηλαδή πραγματική συζήτηση και δεν τη θέλουμε μόνο στην Ελλάδα. Τη θέλουμε, με συγχωρείτε, στην Αθήνα. Τη θέλουμε πανελλήνια. Δηλαδή εμείς θα ξεκινήσουμε ένα πρόγραμμα παραγωγής θέσεων και δημόσιας διαβούλευσης, το οποίο θα έχει πανελλαδική απήχηση. Αυτό είναι η στόχευσή μας. Θα έρθουμε και στο Ηράκλειο να ακούσουμε τι πιστεύουν οι κοινωνικές τάξεις και οι κοινωνικοί φορείς του Ηρακλείου. Να δείξουμε ότι έχουμε ανθρώπους που κατέχουν τη κοινωνική πραγματικότητα της χώρας και μπορούν να δουν στο μέλλον τα μεγάλα αυτά προβλήματα τα οποία αναφέρατε. Αυτό θέλουμε να κάνουμε. Είναι πιο δύσκολο δηλαδή αυτή την εκλογική συμπαράταξη.
αλλά έχουμε εμπιστοσύνη. Σαφές αυτό που λέτε. Κύριε Λαπαβίτσα, επειδή ευθέως στην πολιτική γεωγραφία το εντοπίσατε στο χώρο της αριστεράς. Και μάλιστα σήμερα στις 7.30 στο Μεταξουργείο στην πλατεία Αυδή ανοίγεται αυτό το διάλογο στο χώρο στον οποίο ως βάση εκκίνησης απευθύνεστε. Σήμερα ρωτάνε πάρα πολύ, υπάρχουν, πιστεύετε ότι υπάρχουν αυτά τα δίπολα αριστερά, δεξιά, στην πολιτική γεωγραφία προφανώς, ή είναι μια συζήτηση που μπορεί να συμπεριλάβει πλατύτερες δυνάμεις όπως περιγράφεται? Είναι μια συζήτηση μόνο για τους αριστερούς δηλαδή? Κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Εμείς είπαμε ότι είναι μια αριστερή πρωτοβουλία γιατί αναγνωρίζουμε από πού προερχόμαστε. Και αναγνωρίζουμε το πλαίσιο, τέλος πάντων, το ιδεολογικό και το αναλυτικό το οποίο μας χαρακτηρίζει, γιατί το κρύβουμε. Εγώ δεν το έχω κρύψει ποτέ. Και όπως και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν μπει στη διαδικασία αυτή, οι οργανώσεις και άνθρωποι του χώρου διαλόγου. Προερχόμαστε από το χώρο της αριστεράς. Δεν χρειάζεται. Και να προσπαθήσεις να το κρύψεις, το βλέπει ο άλλος και λέει με κοροϊδεύεις. Επομένως. Για μας είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να το πούμε. Αλλά βεβαίως, επειδή ακριβώς δεν είναι εκλογική η στόχευσή μας και επειδή θέλουμε κάτι ευρύτερο και επειδή καταλαβαίνουμε, επαναλαμβάνω, το πόση δυσπιστία υπάρχει προς την πολιτική, αυτό που είπατε προηγουμένως, τα δίπολα δεξιά, αριστερά, ο κόσμος τα ακούει και λέει τώρα κάποτε τα πιστεύαμε, τώρα δεν τα πιστεύουμε αυτά. Εμείς δεν το δεχόμαστε αυτό. Πιστεύουμε ότι υπάρχει η διαφορά. Προς την προσέγγιση και την αντίληψη για την κοινωνία, αλλά καταλαβαίνουμε επίσης ότι δεν γίνεται με όρους παλιότερους, οπαδικούς, ποδοσφαιρικούς και ούτω καθεξής. Είμαστε ανοιχτοί λοιπόν. Είναι μια ανοιχτή διαδικασία. Δεν έχει κλείσει. Τώρα την ανοίγουμε. Θέλουμε να τη συνδιαμορφώσουμε. Θέλουμε δηλαδή να έρθει κόσμος ο οποίος θα καταθέσει την άποψή του, ο οποίος θα ακουστεί. Με έναν τρόπο θέλουμε να ακούσουμε κιόλα, όχι μόνο να μιλήσουμε. Ξέρετε, είναι κάτι καινούριο αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Είναι πέρα από τα συνηθισμένα ελληνικά πράγματα και πολύ φιλόδοξο, σας λέω. Θέλουμε λοιπόν να καλέσουμε κόσμο ανένταχτο από ευρύτερα κοινωνικά στρώματα και πολιτικές απευθύνσεις να έρθει, να συμμετέχει, να καταθέσει την άποψή του, όπως σας είπα, για το τι πρέπει να κάνει η χώρα, για τα μεγάλα ζητήματα, για το υγειονομικό φυσικά, τα οικονομικά προβλήματα της χώρας βεβαίως, αλλά και τα ευρύτερα, δημοκρατικά δικαιώματα, τα έφυλα ζητήματα, όπως σας είπα, το περιβάλλον. Και φυσικά για τα εθνικά θέματα και ούτω καθεξής, τα οποία θα τεθούν και αυτά στο προσκήνιο. Εμείς θα βγάλουμε θέσεις για όλα, να το ξέρετε. Επεξεργασμένες, δουλεμένες από ανθρώπους που ξέρουν τι κάνουν, με μέτρο, σιγά-σιγά, γιατί αναγνωρίζουμε το μέγεθος των δυνάμεών μας. Δεν θα βγάλουμε δηλαδή μια λίστα θέσεων για τα πάντα, όπως κάνουν ένας ο άλλοι φορείς. Γιατί καταλαβαίνουμε ότι δεν πείθει στον κόσμο έτσι. Πρέπει να υπάρχει ανάλυση, να υπάρχει γνώση και πρέπει να υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν την εμπιστοσύνη ότι υπάρχει γνώση. Αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα. Κάνει ένας ένα κόμμα, κάνει θέσεις για όλα. Εντάξει. Με επιπατώ σε επιστητού. Εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό. Θέλουμε να κάνουμε κάτι σοβαρό. Το οποίο θα έχει διάρκεια και βάθος χρόνου. Αυτό. Κύριε Λαπαβίτσα, πριν σας αποχαιρετήσω, ο φίλος ο Γρηγόρης λέει καλημέρα στον κύριο Λαπαβίτσα. Θέλω να το ρωτήσω, σήμερα που φαίνεται ότι οι κοινωνίες παγκόσμια ιατρικοποιούνται, φοβάται ότι δημιουργείται ένα νέο χάσμα με όρους κοινωνικούς και πολιτικούς ανάμεσα στους ίδιους τους λαούς, στο εσωτερικό τους, αλλά και παγκόσμια? Η ερώτηση είναι ακριβώς στην καρδιά του προβλήματος. Και το ανέφερα και όλα σε αυτό που κουβεντιάσαμε προηγουμένως. Η πανδημία, ξέρετε, ήρθε και κάθισε πάνω σε μια, μετά από μια δεκαετία εξελίξεων. Δεν έπεσε από τον ουρανό. Είχαμε μια κίνηση του παγκόσμιου καπιταλισμού και ειδικά της χώρας μας, ο οποίος είναι ακόμα πιο αρρωστημένος, τα τελευταία 10 χρόνια, που ήταν πολύ προβληματική. Ήρθε λοιπόν η πανδημία και κάθισε πάνω σε αυτό. Η δυσπιστία που δείχνουν τα εργατικά και λαϊκά στρώματα, τα φτωχά στρώματα προς τον εμβολιασμό στη χώρα μας, δεν είναι τυχαίο πράγμα. Ούτε έχει να κάνει με την, με την αμόρφωτη και όλα τα άλλα που λένε οι διάφοροι έξυπνοι στις εφημερίδες και αλλού. Αυτό έχει να κάνει με το όσα πέρασε ο κόσμος την τελευταία δεκαετία και τη δυσπιστία που έχει προς τους κυβερνώντες. Και βγαίνει με αυτόν τον τρόπο. Ναι, υπάρχει αυτή η ιατρικοποίηση που ανέφερε ο φίλος που έκανε την παρατήρηση. Υπάρχει αυτό. Υπάρχει μια η ταξικότητα. Βγήκε με καινούριο τρόπο στην πανδημία. Συνδέθηκε με τους ιούς και με το ιατρικό κατεστημένο και με τον τρόπο με τον οποίο πέρασε η αντιμετώπιση της πανδημίας, ο οποίος ήταν βαθιά αρρωστημένος. Θα σας το κάνω συγκεκριμένο. Η Κίνα, για παράδειγμα, έχει ελέγξει την πανδημία, ουσιαστικά.
Η Δύση δεν την έχει ελέγξει. Συνεχώς επανεμφανίζεται. Η Δύση διάλεξε να πάει τον δρόμο των εμβολίων και να μην ακολουθήσει πορεία που θα έχει κοινωνική συμμετοχή για τον έλεγχο της πανδημίας και πορεία η οποία θα είχε να κάνει με τον περιορισμό τέλος πάντων της διάδοσης. Η Κίνα έκανε άλλο πράγμα λόγω των δομών που, υπάρχουν εκεί. Η μια χώρα το έλεγξε, οι άλλες χώρες όχι. Αυτό έχει να κάνει με την κοινωνική και την ταξική σύσταση. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή, δεν είναι τεχνικό. Και η αποτυχία στη χώρα μας έχει να κάνει και με αυτό, γιατί περί αποτυχίας πρόκειται στην πανδημία. Εμείς λοιπόν θα τοποθετηθούμε για αυτά και θα πούμε ότι υπάρχει ταξικότητα και εκεί. Και στη βάση αυτή θα προτείνουμε νέες ιδέες, νέες μεθόδους και σύντομα θα το κάνουμε αυτό. Γιατί το πράγμα καίει όσον αφορά τους εμβολιασμούς και την πανδημία στη χώρα μας το επόμενο διάστημα. Κύριε Λαπαβίτσα, θέλω να σας ευχαριστήσω. Η κίνηση λοιπόν απόψε στις 7.30 με ταξουργείο και έπεται συνέχεια. Περιμένουμε φίλους, φίλες, αδένδεκτους, όσους θέλουν να συμμετέχουν στη συζήτηση αυτή. Ελπίζουμε να ξεκινήσουμε με τους καλύτερους ιονούς και να προχωρήσει η προσπάθειά μας. Έχουμε βαθιά εμπιστοσύνη ότι θα τα καταφέρουμε. Και θα τα ξαναπούμε, κύριε Σαχίνη, να είστε βέβαιοι στο επόμενο διάστημα. Κύριε Λαπαβίτσα, ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.